άνθρωπο. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι και κάνουν προπόνηση 1,5-2 ώρες. Ναι. Ο Μίτς τεντώνει συνέχεια. Τεντώνει ο Μίτς. Μετά από την προπόνηση, ναι, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα χαλάρωσης. Θα πάτε στο Λόλα να την κάνετε. Θα πάτε στο Λόλα να την κάνετε. Ακού να σου πω, βρε. Θα πάτε στο Λόλα να πάτε. Είναι θέμα πειθαρχίας αυτό το πράγμα. Στο Λόλα θα πάτε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά μετά την προπόνηση, επειδή δεν υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα, πηγαίνουν, πίνουν κανένα καφέ, κανένα αυτό σε κανένα. Και σε κανένα καφέ. Όχι, αυτά τα καφέ, ναι, τι έχει. Τα περισσότερα είναι σε στάν και σε σκαμπόψηλα. Και ο Μίτς είναι πάντα τεντωμένο. Δεν μπορώ να σου πω. Παιδιά, κλείνει τα μία! Κλείνει για πάντα! Κλείνει για πάντα! Το πρόγραμμα. Προσκυνώ Τζόρντα. Που έχετε στάν. Με όλου. Αν ακούτε. Αν ακούτε. Εκεί στο Μαρκή. Εσείς οι δυο, άμα σας δώσω βαλσαμωμένο πουλί, θα φύγει από τα χέρια σας. Ρωτήστε ένα γυμναστή να δείτε. Μετά από 5 χιλιόμετρα τρέχω τη μέρα και θα με πεις εσύ για τα στάτους. Αν ακούει ο γιατρός του Ηρακλή, ο Μανώλης, ο Παρκώστας. Μετά από προπόνηση της ομάδος πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα χαλάρωσης. Από σκαμποφύσεις. Συμφωνώ σε αυτό. Από σκαμποφύσεις το ΠΑΟΚ τώρα. Αν ακούει ο Μανώλης ο Πακώστας, ο γιατρός του Ηρακλή και προσωπικός μου γιατρός, ας βγει. Ρε φίλε, για να αντιμετωπίσει. Να σου πω τι είδα, παιδιά. Να σου πω τι είδα, παιδιά. Μετά την προπόνηση που ήταν σε σκαμπό, καθόλου σε σκαμπό. Ρε μαζί σου, εγώ παλικάρι μου, ένα πράγμα. Πλέον πρέπει να τους βάζετε σε τραπέζι, να κάθονται τα παιδιά το βράδυ. Και κάνω μικρόφωνο να τους δίνετε να κάνω καμιά live εμφάνιση εκεί πέρα τώρα που κάνετε τα τατού και η κόμωση είναι καινούργια. Κατάλαβα λοιπόν πόσο ποδόσφαιρο ξέρετε λοιπόν. Έλα ρε Τζόρντα, να σε τώρα. Άρα το σκαμπό στο κλαμπ είναι παγωρός. Τεντώνει ρε φίλο Μίτς. Ο αναστατικός παράγοντας. Όταν είναι όρθιος ο σκαμπό, είναι όρθιος ο παίκτης. Είναι πάντα τεντωμένος ο παίκτης. Μα τη στιγμή σπάει ρε φίλε. Η φλάση είναι αυτός, σπάει ο Μίτς ρε φίλε. Πραγματικά ρηξικέλευε η απόψη παρουσία σου και η παρέμβαση σου αυτή στο θέμα αυτό. Τέλος. Υποκλίνομαι, αν ακούνε στο Μαρκής και στα άλλα κλαμπ της παραλιακής, καταργήστε τα σκαμπό. Για αυτό πάθαινε ζημιά ο άνθρωπος, όταν ήταν και κοντούλης κιόλας, κρεμόταν το ποδάρι του έτσι. Δεν έτσι. Δεν καθόταν κάτω. Το σκαμπό είναι τροχοπέδι στην πρόοδο και αναγέννηση του πάνω. Ένας λόγος είναι και αυτό σου είπα, δεν είναι αποκλειστικός. Όχι, θα βγάλουμε. Είναι απειθαρχία. Να πάμε, λοιπόν.